Σεβασμιότατε Μητροπολίτη, αγαπητέ Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, έρχομαι σήμερα σε αυτό το πανέμορφο νησί, στο δικό σας νησί, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, για την πατρίδα. Ίσως απορρίσουν και ορισμένοι γιατί βρίσκομαι εδώ σε μια στιγμή τόσο κρίσιμη για τη χώρα μας, αλλά εμείς δίνουμε τη μάχη παντού, όπως τη δίνετε και εσείς. Μια μάχη αξιοπρέπειας, περηφάνειας, για να πάει ο τόπος μπροστά. Δίνουμε τη μάχη στην Ευρώπη για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Έχουμε δώσει και δίνουμε μάχες για να σταθούμε όρθιοι, να μην ζήσουμε τα χειρότερα ως χώρα, και σταθήκαμε όρθιοι. Σταθήκαμε όρθιοι ως σήμερα, δίνοντας αυτή τη μάχη και πείθοντας για την αξιοπιστία μας, χάρη στη σοβαρότητα που έδειξε η χώρα μας, χάρη στις δύσκολες αποφάσεις που λάβαμε, τελικά χάρη και στις προσπάθειες και θυσίες του ελληνικού λαού. Αυτά αναγνωρίζονται, αυτά αθρίζονται και αυτά είναι η παρακαταθήκη μας για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερους όρους, καλύτερες μέρες για τη χώρα μας και βεβαίως και στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε αυτή τη μάχη με όπλο την αξιοπιστία, τη βούληση, να βάλουμε εμείς οι ίδιοι τάξη στα του οίκου μας. Και η μάχη αυτή δεν είναι μόνο για να πετύχουμε να στηριχθεί η Ελλάδα σε μια δύσκολη φάση για τα επόμενα χρόνια, για να εξασφαλίσουμε δηλαδή τις δανειακές ανάγκες που δεν μπορούσαμε αλλιώς να εξασφαλίσουμε με τις αγορές, είναι και μια μάχη να ελαφρύνουμε και το βάρος του χρέους που κληρονομήσαμε εξαιτίας σφαλμάτων του παρελθόντος. Και έτσι όπως καταφέραμε πριν από λίγους μήνες το Μάρτιο για να βελτιώσουμε τους όρους του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτή τη μάχη δίνουμε και σήμερα με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, με πείσμα και με επιμονή. Και πράγματι οι στιγμές που ζούμε είναι και κρίσιμες και ιστορικές. Σήμερα δεν κρίνεται μόνο το μέλλον της Ελλάδας, κρίνεται και το μέλλον της Ευρώπης. Και έχω επισημάνει και πρόσφατα σε επιστολή μου στον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στους Ευρωπαίους εταίρους μας, ότι πρέπει τις δύσκολες αυτές στιγμές να αναλογιστούν όλοι. Όλοι το βάρος και την ευθύνη των αποφάσεων. Είναι αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της Ευρώπης. Είναι αποφάσεις που καλούμαστε όλοι να πάρουμε συλλογικά. Μια ευθύνη απέναντι καταρχήν στον πολίτη της Ευρώπης, που πίστεψε και πιστεύει σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια, στις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Ευρώπη και έχει τεράστιες δυνατότητες που και αυτές πολλές φορές μια συντηρητική και φοβική Ευρώπη δεν αξιοποιεί. Εμείς έχουμε καταθέσει πολλές προτάσεις και δίνουμε τη μάχη και σε αυτό το μέτωπο για μια Ευρώπη πολύ διαφορετική, αναπτυξιακή, στροφή στην ποιότητα, στροφή στην εκπαίδευση, στροφή στις δουλειές, στροφή στις μεγάλες υποδομές ενεργειακές, πληροφορικής, συγκοινωνιών, για να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί, να μην έχουμε φοβικά σύνδρομα απέναντι στις αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ινδίας ή όπου αλλού, και να μπορέσουμε πραγματικά και μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα να καταφέρει ακόμα καλύτερα την οικονομία της να είναι βιώσιμη. Δίνουμε τη μάχη εκεί, αλλά ξέρετε, κάνουμε και ως κυβέρνηση το καθήκον μας και εδώ, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να κλείσετε τα αυτιά σας στις σιρήνες της καταστροφολογίας, σε όσους ανεύθυνα θέλουν να σπείρουν τον πανικό, για όποιους λόγους. Αρκετά η εκμετάλλευση αυτής της πραγματικής ανασφάλειας, αρκετά η πολιτική του φόβου. Εμείς ξέρουμε ότι η μάχη, ναι, είναι δύσκολη. Είναι μια μάχη που δίνουμε σε δύσκολες στιγμές για το έθνος, με μεγάλες θυσίες, να λύσουμε μαζεμένα προβλήματα δεκαετιών. Αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι ξέρουμε πού πάμε. Μπορεί η διαδρομή να είναι δύσκολη, πολλές φορές και αχαρτογράφητα τα νερά στα οποία κινούμαστε, ξέρουμε όμως και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα διάφορα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά μας. Και στο τέλος, αυτή η προσπάθεια οδηγεί στην έξοδο από την κρίση, σε μια χώρα πολύ καλύτερη. Απαλλαγμένοι από στρεβλώσεις, παθογένειες δεκαετιών, τις οποίες όλοι μας γνωρίζουμε.
Και όπως καταφέραμε μέχρι τώρα να αποφύγουμε μια βέβαιη χρεοκοπία, έτσι θα ολοκληρώσουμε αυτή τη δύσκολη διαδρομή με επιτυχία. Μια διαδρομή με αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια για όλους, περήφανοι ότι είμαστε Έλληνες. Αλλά τη μάχη για την Ελλάδα δεν τη δίνουμε, όπως λέω, μόνο στην Ευρώπη. Τη δίνουμε και εδώ, σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η Αθήνα που δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση. Χρέος και δικό μου και όλων μας είναι η συνεχής επαφή, ο διάλογος με την ελληνική περιφέρεια. Οι κάτοικοι της περιφέρειας έχουν τα δικά τους προβλήματα όπως και τις δικές τους δυνατότητες. Είμαι εδώ λοιπόν συνοδεία κυβερνητικού κλιμακίου να ακούσω τους δικούς σας προβληματισμούς, τις δικές σας αγωνίες, τις δικές σας προτάσεις. Ξέρω ότι έχετε, είναι εποχή πολλή δουλειά και με πολλές υποχρεώσεις. Γι' αυτό θα είμαι σύντομος για να σας ακούσω. Αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω τόσο εσάς όσο και από εδώ την πανέμορφη ΙΚΟ, τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, ότι θα συνεχίσουμε αταλάντευτα την προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και 20-21 μήνες. Όχι μόνο για να κρατήσουμε τη χώρα όρθια, αλλά και να κάνουμε εκείνες τις μεγάλες αλλαγές που θεραπεύουν τις μεγάλες και χρόνιες αδυναμίες. Είναι μια κρίση που όμως μας δίνει μια ευκαιρία για μια Ελλάδα δυνατή, μια Ελλάδα ευνομίας, ευνομούμενη και δίκαιη. Μια Ελλάδα της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της αξιοκρατίας, τελικά της δημιουργίας και της παραγωγής, αντί να παράγουμε ελλείμματα, να παράγουμε πλεονάσματα και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό που κινδυνεύουμε να ξεχάσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι ότι αυτή η Ελλάδα υπάρχει, αυτή η παραγωγική Ελλάδα υπάρχει, όχι μόνο υπάρχει, αλλά γίνεται και ολοένα και πιο δυνατή. Και από εδώ από την ΚΟ θέλω να στείλω ένα μήνυμα περηφάνειας για την Ελλάδα και αξιοπρέπειας για τον ελληνισμό, διότι κι εσείς είσαστε ένα παράδειγμα, ένα θετικό παράδειγμα. Έχουμε ακούσει τόσα για τη χώρα μας και ξέρουμε ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν και αυτό κάνουμε. Όμως είμαστε και πρέπει να είμαστε περήφανοι. Να είμαστε περήφανοι όλοι ως Έλληνες, γιατί βλέπω τις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε. Όχι θεωρητικές, υπαρκτές δυνατότητες. Κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε και εγώ προσωπικά γύρω μας παραδείγματα. Αγρότες που στρέφονται σε βιολογικές καλλιέργειες. Αναδεικνύουν τα προϊόντα του τόπου μας, τον ξεχωριστό τοπικό πολιτισμό εντός και εκτός συνόρων. Νέους επιχειρηματίες με πρωτοπόρες ιδέες, αυτοί που αυξάνουν θεαματικά τις εξαγωγές στη χώρα μας, επαγγελματίες στον τουρισμό που παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, το αποτέλεσμα να έχουμε στα νησιά μας θεαματική αύξηση των αφίξεων όπως και εδώ στην ΚΟ, όπως και τον ιδανικό συνδυασμό πολιτισμού, ιστορίας, φύσης για τον τουρισμό μας που η ΚΟ έχει αναδείξει και αποδεικνύει κάθε μέρα. Που από πολλές πλευρές μπορεί η ΚΟΣ να χαρακτηριστεί και ως ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δείχνει το δρόμο για το τι μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί παρά τα προβλήματα και τις ελλείψεις στην οργάνωση των υποδομών, αυτό το αποτέλεσμα το πετύχατε στον τουρισμό και δεν ήρθε τυχαία. Είναι προϊόν δικιάς σας σκληρής δουλειάς, είναι προϊόν βεβαίως σωστής και οργανωμένης προετοιμασίας στο εξωτερικό, συνέργειας κυβέρνησης, φορέων και όλων των παραγόντων του τουρισμού και της αυτοδιοίκησης, μεγάλων προσπαθειών του ανθρώπινου δυναμικού του νησιού, για να βρεθείτε ξανά δυναμικά στις τουριστικές αγορές. Και είμαστε περήφανοι για τη δουλειά σας. Πραγματικά περήφανοι. Είμαι βέβαιος ότι τα καλά αποτελέσματα θα έχουν και συνέχεια. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος και για σας. Αλλά αν συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος, γιατί αυτό το έχετε δείξει εσείς, μπορούμε να κάνουμε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα και να πάμε μπροστά. Εμείς δουλεύουμε αδιάκοπα, παρά τις στερήσεις κερδίζουμε μάχες. Η δική μας προσπάθεια είναι να δώσουμε περισσότερα όπλα, περισσότερες δυνατότητες, περισσότερη δύναμη στην δικιά σας δουλειά. Να πολεμήσουμε αγκυλώσεις, να πολεμήσουμε ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό κράτος που σας κρατούσε πίσω, που δεν άφηνε τις δυνάμεις να αναπτυχθούν, κάθε περιττή γραφειοκρατία να χτυπηθεί, κάθε αδιαφάνεια, κάθε εμπόδιο, κάθε αδικαιολόγητη απαγόρευση που εμποδίζει οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας και ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Γι' αυτό βέβαια και απελευθερώσαμε το καποτάζ,
φέρνοντας περισσότερα κρουαζιερόπλια στα νησιά μας. Γι' αυτό κάναμε τον Καλλικράτη, για να έχετε τη δύναμη να παίρνετε εσείς περισσότερες αποφάσεις για τα δικά σας προβλήματα, τις δικές σας προοπτικές που ξέρετε και γνωρίζετε καλύτερα. Γι' αυτό απλοποιήσαμε ριζικά τη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων. Γι' αυτό πάμε σε όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη, που δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είμαστε από τις τελευταίες στην Ευρώπη χώρες για αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Γι' αυτό αλλάζουμε ριζικά τον τρόπο έκθεσης των οικοδομικών άδειων, ώστε η πολεοδομία να μην είναι βραχνάς, αλλά να είναι ουσιαστικά υπηρέτης των προσπαθειών για ανάπτυξη. Γι' αυτό προσπαθούμε να βελτιώσουμε και τις σχέσεις μας με τη γείτονα Τουρκία, γιατί θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές, ειδικά στον τουρισμό, από τη βελτίωση των σχέσεων αυτών και από τη διευκόλυνση βεβαίως και των θεωρήσεων. Γι' αυτό φέρνουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση και στα ελληνικά πανεπιστήμια, που όχι μόνο βάζει τάξη και εκεί, αλλά δίνει επίσης την αναγκαία αυτονομία για πρωτοβουλία, για σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, να είναι ένα αναπτυξιακό δικό σας όπλο. Να πετύχετε να συνδυαστούν δικές σας οικονομικές παραγωγικές δραστηριότητες με τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο που υπάρχει εδώ στο Αιγαίο και όχι μόνο. Ανοίγουμε δυνατότητες και με το νομοσχέδιο αυτό να μπορούν να έρχονται, με δίδακτρα βεβαίως, ξένοι φοιτητές, να πληρώσουν, να μείνουν και να αξιοποιηθεί έτσι και η χειμερινή περίοδος, και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτό το θέμα παγκοσμίως, για την ζήτηση δηλαδή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι λοιπόν μια δυνατότητα που θα συμβάλλει νομίζω και αυτό στην ανάπτυξη ιδιαίτερα της περιφέρειας κατά τους χειμερινούς μήνες. Ξέρω ότι υπάρχουν και δυσκολίες. Κανείς μας δεν πετάει στα σύννεφα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, τέλειες στις υποδομές εδώ στο νησί, ελλείψεις στο αεροδρόμιο, μέχρι το λιμάνι, το προβλήτα. Απαραίτητα για να αντιμετωπιστούν, αν θέλουμε, μεγάλα κρουαζιερόπλια. Έχουμε λοιπόν πολλά ακόμα να κάνουμε και να τα κάνουμε μαζί. Γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Όμως τα βήματα που κάνουμε για την ενίσχυση τουρισμού είναι και γοργά και αποτελεσματικά παρά τις δυσκολίες. Ήδη μόλις χθες ομόφωνα εγκρίναμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νόμο που έρχεται στη Βουλή για την τουριστική κατοικία. Ένας νόμος που θα βοηθήσει να επιμικρύνουμε την τουριστική περίοδο, θα συμβάλλει να φέρουμε πελάτες και υψηλότερου οικονομικού επίπεδου, και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας επίσης το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια, που θα βοηθήσει πολύ την επικοινωνία της συγκοινωνίας με τα νησιά μας. Φέρνουμε νομοσχέδια για τον αγροτουρισμό, τον αλλιευτικό τουρισμό, την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού και βεβαίως άλλων μορφών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Όπως είναι βέβαια ο ιατρικός, που βέβαια είναι εδώ το νησί του Ιπποκράτη και αυτό θα αποτελεί σημαντικότατη δράση, ήδη αποτελεί, αλλά θα ενισχυθεί οπωσδήποτε μέσα από αυτή την νομοθετική προσπάθεια. Θέλω να διαβεβαιώσω λοιπόν σε όλους σας ότι ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές εμείς ενισχύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, τις δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις του τουρισμού, και με εντυπωσιακά αποτελέσματα από ό,τι εσείς μου λέτε και από ό,τι μαθαίνω και από το Υπουργείο και από εσάς τους υπουργούς, εδώ στην ΚΟ μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε. Έχετε κάνει και μια εντυπωσιακή προσπάθεια ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και που συνδυάζεται έτσι και η παράδοση αυτή τόσο ωραία με την τουριστική ανάπτυξη. Να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Στόχος μας βεβαίως είναι ο τουρισμός να αποτελέσει αιχμή του δόρατος στην Ελλάδα, να συμβάλλει δηλαδή ακριβώς να βγάλει τη χώρα μας από την ύφεση, να πάμε στον επόμενο χρόνο σε μια αναπτυξιακή τροχιά, με ανάπτυξη όμως σε νέες υγιείς βάσεις, βάσεις που είναι βιώσιμες, που δεν θα κλονιστούν με την παραμικρή αλλαγή στο διεθνές κλίμα, αξιοποιώντας πάντα τα δικά μας τεράστια πλεονεκτήματα, τις δικές μας δυνάμεις πιο ιδανικές, χτίζοντας μια νέα οικονομία στην ποιότητα, στην πράσινη ανάπτυξη, πετυχαίνοντας και βεβαίως παράλληλα τους αγώνες που δίνουμε και στο εξωτερικό και στην Ευρώπη για την βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους, που σήμερα πράγματι είναι ένα μεγάλο βαρύδι στο λαιμό του κάθε Έλληνα. Με τεράστιο βάρος το οποίο σηκώνουμε, και η βιωσιμότητα του χρέους που αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε
αν όλα πάνε καλά και είναι μια μάχη, βεβαίως αυτό θα ελαφρύνει πάρα πολύ όχι μόνο τις επόμενες γενιές, αλλά και σίγουρα και την σημερινή γενιά και τη νέα γενιά να μπορούν να έχουν πρωτοβουλίες χωρίς όλα αυτά τα μεγάλα βάρη. Πρέπει όμως να αλλάξουμε και τη χώρα μας, γιατί σήμερα ακόμα παράγουμε ελλείμματα. Και το χρέος μας να μας το χαρίζανε σήμερα, όλο το χρέος μας, παράγουμε ελλείμματα. Άρα λοιπόν θέλουμε το 2012 να πάμε στο λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια ο προϋπολογισμός της χώρας μας να παράξει πλεόνασμα. Αν βγάλουμε δηλαδή το χρέος, να έχουμε πλεόνασμα. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα ότι πια στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις. Και το λέω αυτό γιατί χρειάζεται να ξεφύγουμε από την εύκολη αυτοκαταστροφολογία, να βλάπτουμε τον ίδιο τον εαυτό μας, όπως βεβαίως και εικόνες που βλάπτουν και μαυρώνουν τη χώρα μας. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα που όχι μόνο επιτρέπει αλλά και προστατεύει σχεδόν κάθε μορφή διαμαρτυρίας, αλλά πρέπει να μην υπάρχει βία και η αμαύρωση της εικόνας της χώρας μας, που βεβαίως πλήττει τελικά και την δημιουργική προσπάθεια που κάνουν πάρα πολύ, όπως βεβαίως και τον τουρισμό. Όπως είπα, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μέρες αυτές που είναι πολλής δουλειάς είσαστε εδώ μαζί μου και μαζί με το κλιμάκιο της κυβέρνησης, και να δώσουμε το λόγο τώρα στους ίδιους φορείς για να μπορέσουμε να έχουμε αυτόν τον ωραίο διάλογο, να ακούσουμε τις προοπτικές και τις δυσκολίες και να συμβάλλουμε όλοι μαζί στο καλύτερο για το νησί και για την περιφέρεια αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.